Πάμε στο Σπύρο Θεμελίδη να δούμε τι έγινε στο γυμνάσιο. Έναν καθηγητή που φέρεται να απείλησε μαθητή τη Δευτέρα. Φέρεται να του είπε: αν έρθει αύριο, θα σε σφάξω. Θα μα το πει και ο Σπύρο ο Θεμελίδη. Είναι εκεί μαζί με τον κύριο Βαγγέλη Μπουντουλούλη, το Γενικό Γραμματέα τη ΟΛΜΕ. Σπύρο, δώσε μα αρχικά το ρεπορτάζ, τι έγινε με το περιστατικό αυτό και μετά να μα μιλήσει και ο Γενικό Γραμματέα. Ναι. Πρόκειται για γυμνάσιο της... Καταρχάς, καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα. Πρόκειται για γυμνάσιο στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, στο οποίο, σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα, ένας εκπαιδευτικός, δεν γνωρίζουμε τη λεπτομέρεια για το, και την αιτία, απείλησε μαθητή της Δευτέρας Λυκείου, Δευτέρας Γυμνασίου, συγγνώμη, ότι εάν έρθεις αύριο το πρωί στο σχολείο, θα σε σφάξω. Αυτό προκάλεσε βεβαίως την αντίδραση των γονέων του, συγκεκριμένα της μητέρας του, η οποία απευθύνθηκε στη συνέχεια στον καθηγητή, ζήτησε τον λόγο. Ήρθαν σε μια φραστική διαμάχη, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, έφτασε στο σχολείο, έγινε σωματικός έλεγχος στον καθηγητή και βρέθηκε πάνω του ένα στιλέτο. Αυτά είναι τα γεγονότα. Πρόκειται ένα στιλέτο ακριβώς. Πρόκειται για μια περίπτωση, όπως λένε συνάδελφοί του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε, η οποία έχει αποσχολήσει στο παρελθόν. Συγκεκριμένα υπηρετούσε στο ίδιο σχολείο στο παρελθόν, μετά μετακινήθηκε σε ένα άλλο σχολείο. Συγγνώμη, Σπύρο, όταν λες έχει απασχολήσει, τι εννοείς έχει απασχολήσει, δηλαδή? Είχε μια συμπεριφορά επιθετική, τέλος πάντων ανάρμοστη προς τους μαθητές, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ που κάναμε. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο είχε μεταφερθεί σε ένα άλλο σχολείο γειτονικής περιοχής, όπου εκεί δεν του είχαν αναθέσει καθήκοντα διδασκαλίας στην τάξη, αλλά τον είχαν τοποθετήσει σε μια διοικητική θέση, ας το πούμε έτσι. Στη συνέχεια όμως ο άνθρωπος αυτός ήταν κοντά στην πλησίον της σύνταξης, ξαναμετακινήθηκε στο ίδιο σχολείο, τον τοποθέτησαν στην τάξη αυτή τη φορά και μάλιστα όπως είπαμε στην τάξη της Δευτέρας Γυμνασίου και εκεί παρουσιάστηκε αυτό το κρούσμα. Τώρα έχουν κινηθεί διοικητικές διαδικασίες σε βάρος του με το ερώτημα της αργίας, να τεθεί της παύσης και να τεθεί σε αργία. Είναι κάτι το οποίο το ψάχνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και βεβαίως αυτό το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, γεννά πάρα πολλά ερωτήματα σε ό,τι αφορά το θέμα της ψυχικής υγείας των εκπαιδευτικών και δεν μιλάω στο σύνολο των εκπαιδευτικών σαφώς, αλλά στο αν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν να κάνουν με παιδιά αν περνούν από ελέγχους και τις απαραίτητες εξετάσεις για να προλάβω τώρα το ερώτημα αυτό, να σας πω ότι το ρεπορτάζ που έκανα έχει ένα στάδιο μόνο. Όταν προσλαμβάνεται κάποιος στο δημόσιο καταθέτει μια ακτινογραφία θώρακος και επίσης μια ιατρική γνωμάτευση από ένα δημόσιο νοσοκομείο, στην περίπτωση των εκπαιδευτικών μεταξύ άλλων και από έναν ψυχολόγο, από ένα ψυχίατρο από δημόσιο νοσοκομείο, και αυτό είναι όλο. Ενώ στους αναπληρωτές αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο δηλαδή που προσλαμβάνονται οι αναπληρωτές, τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα έχουν αυτές τις εξετάσεις. Για το σκοπό αυτό έχουμε καλέσει εδώ τον Γενικό Γραμματέα ακριβώς της ΟΛΜΕ να μας πει. Ακριβώς, να μας πει τι συμβαίνει. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό και μπορείτε να το σχολιάσετε. Βασικά, αλλά τι συμβαίνει, Σπύρο, πραγματικά με αυτό το ευαίσθητο θέμα. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα. Βασικά, ναι, να μας πείτε, αν θεωρείτε ότι αρκούν αυτοί οι έλεγχοι για να μπει κάποιος στη δημόσια εκπαίδευση και να έχει να κάνει με παιδάκια και νέους. Δηλαδή, μια ακτινογραφία. Με ρωτάτε εμένα. Ναι, εσάς. Εσάς, κύριε γραμματέα, εσάς. Κοιτάξτε να δείτε. Αν αρκούν. Τίποτα δεν είναι αρκετό και τίποτα δεν είναι μηδέν. Υπάρχει ένας έλεγχος στην αρχή όντως της πρόσληψης. Στη συνέχεια δεν επαναλαμβάνεται, εκτός από τους αναπληρωτές. Είναι σωστό το ρεπορτάζ που είπε εδώ ο συνάδελφός σας. Μας έχει απασχολήσει ως συνδικάτο, όχι μόνο εμάς και όλα τα συνδικάτα της εκπαίδευσης στον κόσμο. Υπάρχει ένα θέμα με τους εκπαιδευτικούς για τη δουλειά τους. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, αν τη δούμε σαν επάγγελμα. Πολύ δύσκολη. Έχει στρες. Είναι το περίφημο burnout μετά από κάποια χρόνια. Υπάρχει μια πίεση, μια πτώση, ας το πούμε έτσι. Ο συγκεκριμένος, αν κατάλαβα καλά, είναι 60 ετών. Δεν θέλω να πω σε περιπτωσιολογία αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μεγάλη ηλικία που σημαίνει ο άνθρωπος ήταν 30 χρόνια σε τάξη και δίδασκε. Προφανώς τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν κάποια τέτοια φαινόμενα. Υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση, για να τελειώσω με αυτό, υπάρχουν διαδικασίες προβλέπονται από τον νόμο. Εάν συμβεί κάποιο γεγονός βίας. Τότε υπάρχει. Κύριε Γραμματέα, με συγχωρείτε, αλλά εμείς όλοι εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Διενεργείται δε μέχρι και πάμε σε παύση ή σε αργή και ανάλογα ό,τι βγάλει το πόρισμα θα εκτελεστεί. Δεν ξέρω αργότερα. Αν με ακούτε. Ναι, λέω ότι όλοι μας, μπορεί και εσείς, εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας για πάρα πολλές ώρες στους καθηγητές τους, στους δασκάλους τους.
Εσείς ναι. περνάτε πιο πολύ ναι. χρόνο με τα παιδιά μας από ότι εμείς που εργαζόμαστε όλη μέρα. Γιατί τα έχετε εκεί στο σχολείο. Ναι, το ξέρω. Αν είναι πρώτα να γίνει κάτι, ναι. αυτό ρωτώ, και μετά να δούμε τι θα γίνει με τον εκάστοτε καθηγητή ή δάσκαλο, νομίζω ότι δεν είστε ικανοποιημένος ούτε εσείς, αλλά ούτε και εμείς. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η διαδικασία αυτή δεν ξεκινάει ένα πρωί και λέει κάποιος το πρωί θα πάρω ένα στιλέτο, ας πούμε, σε εισαγωγικά τα λέω όλα αυτά, και θα πάω να κάνω κάτι. Είναι μια διαδικασία που προφανώς έχει αρχίσει από καιρό. Επειδή αυτός είναι μέλος ενός συλλόγου διδασκόντων και ο διευθυντής του είναι πάντα εκεί και τον βλέπει, εάν υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη δυσμενής, στενάχωρη να το πω έτσι, δεν θα γίνει αντιληπτό ένα πρωί ξαφνικά. Εκτός αν υπάρχει πολύ βαριά πάθηση, που σε αυτή την περίπτωση ακόμα και έξω στην κοινωνία όμως, δεν μπορεί να το ανιχνεύσει. Εάν όμως υπάρχουν δείγματα. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει. Αν υπάρχουν δείγματα ότι ένα άνθρωπο. Εγώ δεν θα πω έχει burnout. Θα πω ότι έχει προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί προσωπικά και τα μεταφέρει στο σχολείο. Δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος πρώτα να απομακρυνθεί από τα παιδιά, δεύτερον να βοηθηθεί. Γιατί μπορεί να χρειάζεται βοήθεια ο άνθρωπος αυτός. Και να έμεινε για χρόνο. Μια χαρά τα είπατε. Εμείς πιστεύουμε στην βοήθεια. Να κλιμακώθηκε το πρόβλημα, να επιδεινώθηκε και να έφτασε στο σημείο και το στιλέτο να είχε πάνω του και στο παιδί να είπε θα σε σφάξω. Γιατί δεν ξέρω τι τον έκανε να πει στο παιδί θα σε σφάξω. Αλλά ακόμη κι αν το παιδί είχε ακραία. Όχι, και εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό γιατί δεν ξέρω το γεγονός. Ναι. Δεν θέλω να καταδικάσω. Ναι, λέω όμως ότι όταν. Επειδή δεν είμαστε απέναντι. Αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο. Επειδή δεν είμαστε απέναντι, δεν είμαστε εμείς κι εσείς. Λέω το εξής, δεν είναι αυτονόητο. Όχι, δεν σε, σε ένα τόσο ευαίσθητο λειτουργήμα. Να υπάρχει μια αυξημένη επιτήρηση, μια αυξημένη προσοχή. Όταν δηλαδή βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος έχει ζητήματα, να, λίγο, να τον βοηθήσουμε. Και να βοηθήσουμε και τα παιδιά. Αφήστε με λίγο να σας πω. Ναι, ναι. Η ΟΛΜΕ δεν είναι ένα συνδικάτο που κοιτάει μόνο τους εργαζόμενους κλπ. Είναι ένα συνδικάτο που κοιτάει και το σχολείο και τον μαθητή και την κοινωνία. Ναι, αυτό πρώτο. Δεύτερο, ότι υπάρχουν θέματα, υπάρχουν και αυτά τα θέματα δεν έρχονται ξαφνικά. Επομένως, η κοινότητα, η συλλογικότητα στην οποία ανήκει αυτός ο συνάδελφος, μπορεί να καταλάβει κάποια στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Πρέπει να επέμβει επομένως ο διευθυντής του σχολείου, να τον οδηγήσει στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας και να πάρει τη βοήθεια που πρέπει. Υπάρχουν τρόποι αλλά να πάρει τη βοήθεια. Ότι κανείς εάν δεν μετά από ένα σημείο και μετά ούτε αυτό μπορεί να βοηθήσει, μετά προφανώς πάμε σε άλλο επίπεδο. Έτσι, βέβαια, υπάρχουν παλιότερες έρευνες οι οποίες αναφέρουν ότι ο ένας στους 10 εκπαιδευτικούς αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας. Είναι ένα αυτό. Υπήρχε ένα δημοσίευμα πολύ παλιότερο, βέβαια, το εντοπίσαμε για 8.500 δασκάλους και καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν θέματα ψυχικής υγείας και έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό το νούμερο σε καμιά περίπτωση, γιατί είναι αυθαίρετο. Κάποιος το έχει βγάλει, δεν ξέρω από πού. Από την ώρα που δεν υπάρχει και έλεγχος που είπαμε πριν, πώς βγαίνει αυτό το νούμερο. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή σε κάθε. Αυτό θα. Αν το γενικεύσουμε, είμαστε 150.000 μαζί με τον δασκάλο. Σπύρο, να ευχαριστήσουμε. Αν είναι 8.500, έτσι πρέπει ένας στους 10 να φύγει από το σχολείο. Και τον Γενικό Γραμματέα της ΟΛΜΕ και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλημέρα.